Ανθρωπίνως ανέφικτοι χαρακτηρίζουν επαγγελματίες φοροτεχνικοί την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Όπως τόνισαν, είναι αδύνατο να υποβληθούν περισσότερες από 5 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 σε λιγότερο από 2 μήνες, επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση τους για την νομοθέτηση ενός σταθερού χρονικού διαστήματος πεντάμινης περίοδου υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Το Υπουργείο έχει καθορίσει ημερομηνίες μέχρι 26 Ιουλίου για φυσικά πρόσωπα και 28 Ιουνίου για νομικά πρόσωπα. Απαιτείται να υποβάλλονται στις 46 μέρες που απομένουν ημερησίως 88.000 δηλώσεις. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι είναι ανθρωπίνως ανέφικτη η τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Δουλεύουμε ασταμάτητα, αλλά είμαστε άνθρωποι. Και δεν αξίζει σε αυτό το κλάδο να περνάει αυτό το μαρτύριο. Οι αδυναμίες αλλά και τα προβλήματα στο σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων, το οποίο άνοιξε με μεγάλη καθυστέρηση, ζητήματα που έχουν προκύψει με τη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS, καθώς και γενικότερα προβλήματα, βρέθηκαν στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου και ο Σύλλογος Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Μεσαράς, με την παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και βουλευτών του Ηρακλείου. Ο νόμος αυτός πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει, αυτό θα έχει τεράστια θέματα στο όλο οικονομικό κύκλο. Το κάθε νομοσχέδιο που βγαίνει θα πρέπει να είναι συνδεμένο, Πρόεδρε, με την πραγματικότητα. Να απαιτήσουμε να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό νομοσχέδιο σε βάθος δεκαετίας. Θεωρούμε ότι τα αιτήματα των λογιστών αυτά είναι δίκαια. Θα ετοιμαστούν για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες υποδείγματα ενδικοφανών προσφυγών, τα οποία θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΔΕ, με τις οποίες θα προσβάλλονται τα ατομικά εκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων του κάθε ενδιαφερόμενου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και το φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς και για την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ παράλληλα επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν σε σχέση με διάφορα επιδόματα, όπως το επίδομα παιδιού, το στεγαστικό επίδομα, το επίδομα νοικίου και όχι μόνο, λόγω του προσδιορισμού με τεκμαρτό τρόπο του φορού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων. Ένας επιχειρηματίας ο οποίος μπορεί να βγάζει λογιστικά κέρδη, ας πούμε, 10.000 ευρώ και λάμβανε το Α21, το επίδομα των παιδιών του με 2-3 παιδιά, με το τεκμαρτό τρόπο εισοδήματος που μπορεί να είναι 20.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, ή θα μειωθεί ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ή θα χαθεί τελείως.